Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Καλώς τα παιδιά, καλή βδομαδούλα να έχουμε, καλή Δευτερούλα, καλό μεσημεράκι, πώς είναι τα κέφια σήμερα. Βρε, καλώς ήρθατε στο Talk to Mad, αλλά πριν θα ήθελα μια κάμερα στο αρκούδι να δείξετε. Χαιρετάει ναζιστικά, δεν έχουμε τίποτα να πούμε, εγώ με φασίστες δεν κάνω εκπομπή. Και μείνε. Κρίμα ρε το αρκουδάκι. Να βάλουμε μπροστά τα χαρτιά και να σας πούμε καλό μεσημέρι να έχετε, βρε παλιόπαιδα. Τι είναι αυτό εδώ, Αλέξη. Και εσύ εδώ, Marmalade! Ποιος θα το περίμενε! Είναι πάντα εδώ η Marmalade! Clothing bar! Χριστό που υπάρχεις! Και για το ρεύμα. Παίζει να σε αγαπάνε πάρα πολύ εκεί στη Marmalade. Μελατρεύουν στη Marmalade, παντού μελατρεύουν. Και εμείς να τους ευχαριστήσουμε που είναι εδώ μαζί μας σε κάθε επεισόδιο και μας στηρίζουν. Μπαίνετε και στο marmaladeclothingbar.com, τσεκάρετε όλα τα items Marmalade, έχουν πάρα πολύ ωραία σχέδια, πάρα πολύ ωραία κομμάτια για να τα κάνετε δικά σας. Σας περιμένουν. Τα λιγουρεύεστε. Τα θέλετε, τα λυμπίζεστε, βρέ. Θυμάστε το μυστικό που κάνει το Γιουριάδη. Do you fancy them? Διάλεξε το Γιουριάδη στο Harvard. Λοιπόν, Αλέξη, τι μας φέρνει σήμερα. Απ' την καρδιά των εξελίξεων, σαν άλλος ρεπόρτερ, σαν ένας χοντρός Larry King, σαν το ορφανό. Πες μου άλλον δημοσιογράφο, δεν ξέρω για πολλούς, το Ευαγγελάτου. Έχουμε την πρώτη μας είδηση. Ποια είναι αυτή, ρε Αλέξη. Κατέστρεψε τηλεόρασή του επειδή η χώρα του αποκλείστηκε από το Μουντιάλ. Αναγκάστηκε να βάλει το κτουμάτι. Αχ, εγώ πολύ πονάω με αυτά τα βιντεάκια. Αου. Αυτό η τηλεόραση τι να πει. Έλα, πες, εγώ, πες, η τηλεόραση, εσύ, να σε. Λοιπόν, αυτό το είχε κάνει ο David Dobrik. My Plans 2022. Ο οποίος πλέον έχει εκατομμύρια subscribers στο YouTube, αλλά όταν είχε χτυπήσει το πρώτο εκατομμύριο subscribers, με το που χτύπησε το 1 million, έσπασε την τηλεόρασή του. Μπράβο. Γενικά, λογικό να προτιμάει το YouTube με τέτοια σχέση με την τηλεόραση. Παραπατσ. Κοίτα τον πόσο ωραία η τηλεόραση τα σπάει. Έλα, έχω δει πάρα πολλά τέτοια βιντεάκια και πραγματικά πονάω. Ή άλλους πατεράδες που μπαίνουν μέσα και βλέπουν το γιο τους να παίζουν PlayStation και το παίρνουν και το πετάνε και από τον μπαλκόνι. Ο δικός μου ήταν έτσι. Διάβαζε όλη την μέρα παιδοψυχολογίες, βιβλία παιδοψυχολογία. Είχε γίνει ο Freud ζήτα και αυτόγραφο και την κρίσιμη στιγμή που τσακωθήκαμε με το PlayStation 2, απλά το παίρνει, μας κοιτάει ένα έκπτωση και το σπάει. Αλήθεια λες. Ναι. Ο οποίος το είχε πληρώσει κιόλας. Το είχε πληρώσει. Εγώ το πλήρωσα. Τρίτη γυμνασίου ήμουνα. Και μετά πήγε να κλάψει ο αδερφός μου και του λέω: Όχι, όχι, μην κλάψει, θα μας φέρει το άλλο αύριο. Είναι ενοχικός. Και όντως μας πήρε το 3 την επόμενη μέρα. Ευχαριστώ, μπαμπά. Στο συγκεκριμένο βίντεο που βλέπουμε είναι Μεξικό. Είμαστε στο Μεξικό. Όπου αποκλείστηκε για πρώτη φορά μετά από 44 χρόνια από την knockout phase του Μουντιάλ. Παρά την νίκη 2-1 απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Και κάποιοι φαίνεται ότι δεν το πήραν και πολύ ψύχρεμα. Ένας Μεξικανός οπαδός συγκεκριμένα, αδυνατώντας να πιστέψει την αποτυχία της χώρας του, έχασε την ψυχραιμία του και επιτέθηκε στην τηλεόρασή του. Πιστεύεις ότι είναι στημένο που κάποιος τον τράβαγε βίντεο? Όχι, καθόλου. Και εγώ όταν βλέπω άτομα να σπάνε τηλεοράσεις, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να βγάλω κάμερα να το γράψω και να το ανεβάσω YouTube. Λέμε όχι στην τηλεόραση, λέμε ναι στο YouTube. Γιατί λέμε μπορεί ναι να έσπασε η τηλεόρασή σου, αλλά από τα views θα πάρεις μία νέα. Εσύ τα έσπασες, τα views. Μαζί τα σπάσαμε. Μαζί τα σπάσαμε. Μπράβο σου. Βυθίσουμε στην τρέλα σου αντί να την πολεμήσεις. YouTube. Περνάμε λοιπόν έτσι όπως είμαστε στη δεύτερη είδηση κατευθείαν, όπου έχουμε τον Τζόναθαν, τη γυρεότερη χελώνα στον κόσμο. Αυτός είναι ο Τζόναθαν. Βεβαίως, που έκλεισε τα 190 χρόνια. Ζει 2 αιώνες αυτή η χελώνα. Εγώ μια απλή ερώτηση. Πώς ξέρουμε ότι είναι η γυρεότερη? Έχουμε βάλει κάποιο στατιστικό μέτρο, έχουμε ρωτήσει τις υπόλοιπες στην ηλικία τους. Πώς ξέρω εγώ αν ο Τζόναθαν ζει τόσο καιρό αρχικά? Σίγουρα δεν υπάρχει άνθρωπος να το καταγράψει γιατί πεθάνανε. Τι είπαν, να προσέξει τον Τζόναθαν στη διαθήκη? Οι υπόλοιπες γέρικες χελώνες, η γυναίκα από τα παιδιά του, τα εγγόνια του. Άλλη χελώνα δεν έχει ζήσει παραπάνω από τον Τζόναθαν, δεν το δέχομαι. Και νόμιζα ότι ήταν αυτή η χελώνα από τον Καρχαριομάχο η πιο γυραιά. Θα σπάσω την τηλεόραση με αυτά που βλέπω. Καταρχήν ο Τζόναθαν, κοίτα γιατί καβούκι μιλάμε. Το καβούκι είναι σαν τα αυτιά στους ανθρώπους, πόσο γερνάς μεγαλώνει κι άλλο. Πιστεύεις? Η συγκεκριμένη χελώνα ζει από το 1882 στην Αγία Ελένη. Έχει δει Βαλκανικούς, έχει δει Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει δει Fame Story 1, 2, 3, Καλομήρες, Γιάνγκο Δράκο, έχει Στέφανο Χίο, έχει δει πολλές φυσικές καταστροφές από τη χελώνα. Δεν θα πιστεύεις τη χελώνα να μιλάμε ένα ταξιτζί. Μας τίποτα. Να ταξιτζείς. Εσύ, Τζόναθαν, τι λες γι' αυτό? Δεν πιστεύεις τι έχω δει. Αυτή η χελώνα όταν έφτασε στην Αγία Ελένη ήταν ήδη 50 ετών. Η Αγία Ελένη. Η χελώνα. Α. Και ήταν ήδη 50 χρονών. Δηλαδή πήγε για μια σύνταξη. Και σήμερα είναι πλέον τυφλός. Πού το ξέρουν? Ο Τζόναθαν. Χωρίς όσφρυση. Επίσης, πού το ξέρουν? Πού τα ξέρει όλα αυτά και τον Τζόναθαν? Αλλά έχει ακέραια ακοή.
Αυτό επίσης που το ξέρουμε. Στεγάζεται στον κήπο της κατοικίας του κυβερνήτη μαζί με άλλες τρεις πολύ νεότερες χελώνες. Οι 4.500 κάτοικοι της Αγίας Ελένης θα γιορτάσουν με τριήμερο ξεφάντωμα τα γενέθλια. Θα του προσφέρουν μια ειδική τούρτα γενεθλίων, ενώ έχει εκδοθεί και ένα γραμματόσημο προς τιμή του. Ο Τζόναθαν εικονίζεται ήδη στα κέρματα των 5 λεπτών και στις σφραγίδες της υπηρεσίας μετανάστευσης. Οπότε νιώθεις άχρηστο, σκέψου τον Τζόναθαν. Έλα ρε, ο γλυκούλης ο Τζόναθαν, γιατί. Γιατί ο Τζόναθαν για τα γενέθλιά του κάνουν τριήμερο γλέντι και εμένα δεν μπορούν να μου κάνουν ένα πάρτι έκπληξη. Δεν το δέχομαι. Γιατί, επειδή είναι μια χελώνα που είσαι 200 χρόνια, τι έχει δει ο Τζόναθαν, τι έχω πληρώσει τις κολλητές μου στο γυμνάσιο να μου πάρουν τούρτα και να μου κάνουν έκπληξη. Πληρώνω τους κολλητές μου να μου αγοράσουν τον Τζόναθαν. Θέλω τον Τζόναθαν, πα τι με θυμηθεί κανένα άνθρωπο. Θα μου αγοράσει τον Τζόναθαν, καμεραμάν. Φτιάξε με Τζόναθαν. Λοιπόν, και με αυτή τη δεύτερη είδηση ερχόμαστε στο τέλος της πρώτης ενότητας. Πάμε να περάσουμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό break να ακούσουμε την Κατερίνα Λιόλιου με το Κατερινάκι σου και γυρνάμε για να δούμε τις άβολες στιγμές των celebrity. Επιτέλους. Επιστρέψαμε πίσω σαν τον άνεμο για να περάσουμε στις άβολες στιγμές από τους celebrities μας, αλλά είναι Δευτέρα. Είναι Δευτέρα 12 του μήνα και αύριο είναι Τρίτη 13. Τι είναι αύριο Τρίτη και 13? Αύριο είναι το Mad Walk by Σέρκοβα που θα πάμε εκεί και θα τα σπάσουμε όλα. Και φυσικά μαζί μας στο Mad Walk θα έχουμε και την Pink Woman με πάνω από 100 καταστήματα στην Ελλάδα, κύριε και κύριοι. Ολάκερη. Βεβαίως, μπαίνετε στο www.pinkwomanfashion.com, τσεκάρετε όλα τα trends, ναι, και είστε πάντα in fashion. Τι είπε, κάτι. Είναι τέλειο. Λοιπόν, παιδιά, τέρμα τα αστεία. Ήρθε η ώρα να δούμε άβολες στιγμές όπως σαβούρες, βρακιά, περίεργα βρακιά, ακόμη πιο περίεργες σαβούρες από γνωστούς celebrity οι οποίοι ενδέχεται και να έχουν πεθάνει τώρα που μιλάμε. Λοιπόν, στην πρώτη άβολη στιγμή, δεν κάνεις ρεπορτάζ με μία αρκούδα δίπλα σου. Δεν ξέρουμε τι σκεφτόταν αυτή η κοπέλα και έκανε έτσι ένα χαλαρό ρεπορτάζ με μία αρκούδα δίπλα της. Και ενώ η δημοσιογράφος το διασκέδαζε, η αρκούδα ετοίμαζε την επίθεσή της όπως και ήταν λογικό. Τι λες, ρε. Τι έκανες πάλι. Ναι. Έχουμε υλικό. Έχουμε υλικό. Όπα ρε. Να, talk to mud, πρώτο γύρισμα. Μ' αρέσει που πάει να την κάνει petting. Όπα ρε. Έτσι γνώρισα την πρώην. Παιδιά, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Ισχύει την καημένη την αρκούδα. Τι τράβηξε και σε αυτό το γύρισμα. Να δώσουμε credit στον άνθρωπο που πήγε και έπεσε πάνω. Ναι, αφού δεν είσαι την αρκούδα, ρε. Καταρχήν την έχει με λουρί. Εγώ θα σου πω κάτι. Οκ, κρίμα για τη γυναίκα προφανώς, αλλά έχεις πάρει ένα άγριο ζώο, το έχεις φορέσει ένα λουρί και το βάζεις σε γύρισμα. Όπως την έπιασε, θα μπορούσε να της έχει κόψει το λαιμό. Ναι, ανταυτό έκοψε του κάμεραμάν. Είναι πιο ασήμαντος τροφική αλυσίδα. Πω, θα είχα χάσει 10 χρόνια ζωής εκεί πέρα. Πήγε να χάσει πολλά παραπάνω, αν με πιάνεις. Παραπάνω και από την γυραιότερη χελώνα στον κόσμο πήγε να χάσει. Είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Καταρχήν, να ρωτήσω κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι που βάζουν ένα λουρί σε μια αρκούδα και περιμένουν όλα αυτά να πάνε καλά γιατί έχει γύρισμα, ξέρω εγώ. Γιατί? Και αυτό το λέω και στους από πάνω που με έχουν καλωδιώσει. Τι περιμένετε, θα κάτσουμε ήρεμοι για πάντα? Ότι δεν κινδυνεύει η παρουσιάστρια? Αυτό περιμένετε? Όπως και να έχει, ναι, είναι φρικιαστικό. Δεύτερο. Αυτό δεν περιγράφεται το δεύτερο. Άρα θα πάμε στο τρίτο. Φαντάσου να κάθεσαι σε μια καρέκλα και να δείχνει κάτι ο νεαρκή. Εκείνη τη στιγμή κατεβαίνει η καρέκλα και συμβαίνει αυτό που θα δούμε τώρα. Για βάλτε να παίξει. Να μαντέψω. Ω, αυτό είναι. Τι σημαίνει? Δεν μπορώ να σου πω, δεν πήγα. Και δεν το κατάλαβε καν. Έπεσε από την καρέκλα. Εγώ γιατί δεν το έχω πάθει αυτό ποτέ, μου λέτε. Τι πόσο πρέπει να φάω τα μούτρα μου για να συμβεί? Τι πρέπει να κάνω για να νιώσω? Γιατί τα αγαπημένα μου συγκρότημενοι τρύπες? Ωραία. Όταν μπερδεύεις το ακουστικό με το κορδόν της ζακέτας. Αυτή είναι η αγαπημένη μου στιγμή στην τηλεόραση, αλήθεια. Θέλω να το δω. Είναι φυσικά ο κύριος Γαλάτης. Όπου μιλούσε και του έφυγε το ακουστικό και πάει να το ξαναβάλει και αντί να βάλει το ακουστικό βάζει το... Το κορδόν της ζακέτας. Το κορδόν της ζακέτας. Έλα, αυτό είναι ωραίο. Λίμα, γιατί δεν ακούω από το κοντρόλ, τι γίνεται? Πες και εμείς να έχουμε κορδόν της ζακέτας για αυτό. Έλα, είναι από τις αγαπημένες μου στιγμές όντως, τηλεοπτικά αυτή. Το ακουστικό γενικά πρέπει να του έφυγε αυτό. Έτσι όπως είναι σπαρταριστός του γάλακτος. Φαντάζεσαι. Κάτι παίζει με τον ήχο, ρε παιδιά. Δεν τον ήχο. Σε ένα παράλληλο σύμπαν φοράει το κορδόν της ζακέτας και βάζει το ακουστικό και τα χαλάει όλα. Αλλά ευτυχώς, επειδή είναι πιο γέρος από την κυριότερη χελώνα στον κόσμο, ένα πράγμα φημίζεται για την ακοή του. Δες τον να. Και ούτε που τον νοιάζει, ρε φίλε. Τι ωραίος που είναι. Τι ωραία που τον χωρίσαμε σε double screen χωρίς λόγο. Φήμες λένε ότι άκουσε τη δίψα του, τι άκουσε από το ακουστικό. Ναι, γιατί τον έχουμε σε διπλή οθόνη. Μπορεί κάποιος να με εξηγήσει γιατί βλέπω δύο γαλάτιδες. Χωρίς να έχω πιει σταγόνα. Α, για να το εμπεδώσω είναι, οκ.
Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Ας βγάλω μια το ακουστικό μου. Πάμε εμείς να περάσουμε γρήγορα σε ένα break, να ακούσουμε το μυστικό της Αναστασίας και επιστρέφουμε με καλεσμένη αυτή τη φορά. Αλλά δεν σας το λέμε, είναι μυστικό. Καλό, ε. Πίσω σε εσάς, τρίτον, και σε αυτή την εκπομπή έχουμε καλεσμένη, γιατί δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Έχουμε καλεσμένη, παιδιά, ναι, κάποια στιγμή καλές και συμβουλές, καλές και περίεργες έρευνες, καλές και σαβούρες από celebrities πριν 30 χρόνια που τώρα μπορεί να έχουν πεθάνει. Αλλά πρέπει να φέρουμε και ένα καλεσμένο κάποια στιγμή, δεν νομίζετε? Και ποια καλύτερη από την... Περίμενε, γιατί πρώτα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη Marmalade Clothing Bar που είναι εδώ μαζί μας σε κάθε εκπομπή και μας στηρίζει και ομορφαίνει τούτο εδώ το πλατό. Με τις ρουχάρες της, με τις πανέμορφες χρωματικές της νότες. Να πούμε κιόλας ότι άμα θέλετε να μπείτε να τσεκάρετε. Τόσες φορές. Μου ξέρεις τη ζωή. Είμαι ένα τίποτα χωρίς εσένα. Δεν θέλω να πεθάνω μόνος. Μην με αφήσεις εσύ. Όχι όπως για άλλες. Αυτά. Να πούμε ότι έχει και ένα φοβερό και τρομερό e-shop. marmeladyclothingbar.com. Μπαίνετε μέσα, τσεκάρετε όλα τα σχέδια. Είναι και σε πολύ προσιτές τιμές. Εμείς είμαστε εντυμένοι μέχρι το κόκαλο Marmalade Clothing Bar. Γενικότερα στη ζωή μας. Βεβαίως. Σήμερα μαζί μας έχουμε μία κοπέλα σαν τα κρύα τα νερά. Είναι TikToker, είναι επιχειρηματίας. Μετρά τρεις επιχειρήσεις μέχρι στιγμής, Αλέξη. Όπαρε. Βεβαίως, θα μας μάθει τα κόλπα της. Σήμερα μαζί μας έχουμε την Ιωάννα Φωτοπούλου. Ένα χειροκρότημα! Κάμερα, χειροκρότα. Λίλη, χειροκρότα. Ιωάννα, χειροκρότα με αυτό σου. Καλώ την πα. Μπράβο, μπράβο. Συνεχίστε, θέλω να δω πώ αντέχετε. Καλώ το κορίτσι. Καλώ την επιχειρηματία μα. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είσαι ντυμένη στα φωτεινά. Είμαι κι εγώ έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είσαι ντυμένη σαν άνθρωπο. Σε σχέση με εμά. Λοιπόν, εγώ να πω πάντω. Έλεγα, θα πάω σε πλατό μετά τη Λίλη, πρέπει να φορέσω μαύρο. Το είπα. Και δεν φοράω εγώ σήμερα. Και δεν φοράει τίποτα μαύρο πάνω τη. Ναι, που είμαι πάντα ντυμένη στα μαύρα. Στα μαύρα. Και μπράβο, τα κατάφερε. Μέσα στο κλίμα. Πώ νιώθει που στη μέσα στην Λίλη. Εντάξει, νιώθω Αβραμόβιτς. Καλά, τη αξίζει απόλυτα να μου τη σκάσει και χαίρομαι πάρα πολύ που μου την έσκασε. Πώς είσαι, Ιωάννα? Είμαι καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι. Εμείς ευχαριστούμε που μας ετοίμησες με την παρουσία σου. Μα μας τίμησε. Εντάξει, θα μιλήσουμε για το TikTok. Χτυπήσατε στο αδύναμο σημείο μου, δεν γινόταν να πω όχι. Καλά, ασχολήσαμε πολλά πράγματα, όχι μόνο με το TikTok. Εντάξει, ναι. Ασχολήσαμε όμως μέσα από το TikTok. Δηλαδή, αυτά ανθίσανε μέσω του TikTok ή το TikTok ως αποτέλεσμα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Κότα, να τα βγω ή τα βγω την κότα, Ιωάννα? Λοιπόν, η κότα έκανε τα αυγό. Πιστεύω στη θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου. Ναι. Γενικότερα θα σας πω πολλά τέτοια, να ξέρετε είμαι φυτό. Σε από παρακαλώ. Πάντα ήμουν φυτό, από τα 12 μου διαβάζω συνεχόμενα. Αλήθεια? Και πριν από αυτά, αλλά εντάξει, πριν από αυτά διαβάζω. Από τα 12 φαντάζομαι να μην ξαναδιαβάζει. Ήταν έτσι. Μπράβο, για πες. Ουσιαστικά το TikTok έδωσε το έναυσμα για να ασχοληθώ και με κάτι άλλο το οποίο αγαπούσα πάντα πάρα πολύ. Ναι. Αλλά δεν είχα καταφέρει μέχρι τότε να το πλάσω στο μυαλό μου ώστε να καταφέρω να το εξωτερικεύσω από μέσα μου. Ναι. Είχα πάρα πολλές γνώσεις για τα οικονομικά, πάντα μου άρεσε να μιλάω για αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Και το TikTok ήταν έτσι το τσάκ. Κερασάκι σε μια τρύπα τη γαμήλια τούρτα. Ναι. Και εγώ τρώω από τα 12 μου. Οπότε ο καθένας θα μιλήσει για τα δικά του. Λοιπόν, Ιωάννα, κάτσε να βρω κάποιες ερωτήσεις έτσι τελείως δικές μου. Είσαι επιχειρηματίας, YouTuber και TikToker. Ποια θα έβαζες ως πρώτη ιδιότητά σου και γιατί? Δεν μπορώ να τα διαχωρίσω. Τέλος χρόνου. Πρέπει να κάνεις. Να πω κάτι. Αλήθεια δεν μπορώ να τα διαχωρίσω. Γιατί το κάθε πράγμα μου δίνει κάτι διαφορετικό. Το YouTube μου δίνει τη δυνατότητα να βάλω όλες μου τις σκέψεις σε μία σειρά. Να τις αναλύσω και να δώσω όλη μου τη γνώση έτσι μεστά και περιεκτικά σε ένα μέρος. Που έχει όμως πολύ μεγάλη διάρκεια, δηλαδή τα βίντεό μου έχουν συνήθως από 12 έως 17 λεπτά διάρκεια, γιατί θέλω να πιάνουμε ολιστικά ένα θέμα. Σπάνιο αυτό για το TikTok. Στο YouTube είναι αυτό. Έλα, μου μιλάμε για το YouTube. Στο TikTok μετά είναι το φαν κομμάτι μου, γιατί εκεί μιλάω πάρα πολύ με τον κόσμο, μου κάνουν απίστευτα υπέροχες ερωτήσεις και προσπαθώ να τις απαντήσω γρήγορα και με έναν έτσι ενδιαφέρον τρόπο. Mm-hmm. Έχω και δύο περσόνες, είμαι η Κυριλέ και βάζω μια πετσέτα στο κεφάλι που δεν καταλαβαίνει πολύ και μετά είναι μηχανικός με τα γυαλιά. Απίστευτο. Αλλάζει και χαρακτήρα όταν τις κάνω. Βεβαίως. Είμαστε καλά με τις περσόνες μας. Όλα πάμε τέλεια με τις περσόνες μας. Είμαι εγώ και τα δύο κορίτσια. Αυτές είναι οι δύο περσόνες. Σε βλέπουμε κιόλας. Πού είναι η πετσέτα στο κεφάλι? Αυτά είναι και τα δύο. Σε αυτά είμαι και τα δύο εγώ. Ωραία. Είναι πριν τσίλια. Αν βρείτε.
Ο Χαράλαμπος, ο άντρας μου, κάθε φορά μου λέει: τώρα είναι μαζί μας η Κυριλέ ή η μηχανικός. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε κοντά στην διπολική διαταραχή. Τον τρομάζει, ναι, φλερτάρει με διπολική. Είναι μονοσκόπο διπολική. Κοίταξε, δεν τον τρομάζω πλέον. Είμαστε από τα 16 μας. Από την πρώτη ηλικία τα έχουμε τον Χαράλαμπο. Έχει και τις δύο. Ναι, πλέον νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε ή να γνωρίσουμε ο ένας για τον άλλο. Ο άντρας όμως, ποια από τις δύο περσόνες τον ήλκησε περισσότερο? Να ξέρεις, είμαι σίγουρη ότι τον ήλκησε η μηχανικός, γιατί η μηχανικός είναι το φυτό και από τότε ήμουν έτσι. Ας πω. Το άλλο καλλιεργήθηκε με τον καιρό. Ήσασταν συμμαθητές στο σχολείο. Ήμασταν συμμαθητές στο σχολείο. Ήτανε καλός μαθητής εκείνος. Ήταν επίσης καλός μαθητής, ναι. Πω πω, ήταν από αυτούς που γράφατε τις απουσίες όλων της τάξης. Είχατε όλες τις απορίες πάνω στο διάλειμμα. Λοιπόν. Θυμίσατε στον καθηγητή κάθε σελίδα, κάθε άσκηση, κάθε ήλιο. Μα είχατε πει, θα μου προειδοποιείτε σήμερα. Ναι, στα προειδοποιείτε, εγώ ήμουν αυτή που χαιρότανε. Να πω όμως σε όλους τους συμμαθητές μου, αν με βλέπουν, τους παλιούς συμμαθητές, όχι, ότι εγώ ήμουν ο άνθρωπος που, επειδή με εμπιστευόταν πολύ οι καθηγητές, πάντα έκοβα απουσίες. Πάντα. Ήσουν και απουσιολόγος. Και μαθητές. Ναι, αφού ήταν το φυτό. Ήταν μηχανικός τότε, ήταν πριν. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω γιατί ήμουν στην ίδια κατάσταση. Α, ήσουν και εσύ για απουσιολόγος. Ναι, ναι, ναι. Σε αγαπάω. Ακόμα πιο πολύ. Ντάτι Λίλη, σε αγαπούσα, αλλά τώρα. Μπράβο. Εγώ σε συχαινόμουν. Όλοι με συχαινόντουσαν βασικά, γιατί ήμουν η πιο κοντή τη τάξη και πάντα σημεοφόρο ή παραστάτη. Αλήθεια. Ναι. Σημαία να κουβαλάει άνθρωπο. Έχει άνθρωπο σημαία. Ισχύει. Ιωάννα, θέλω να μα μιλήσει λίγο για τι επιχειρήσει σου. Γιατί μπορεί ο κόσμο να ακούει ότι κάνει συμβουλευτική επιχειρήσεων, κάνει TikTok κλπ. Αλλά τι ακριβώ κάνει, με τι ασχολείσαι? Ωραία. Ουσιαστικά έχω ένα e-shop γυναικεία ρούχα σε μεγάλα μεγέθη, το οποίο προσπαθούμε να το κάνουμε όσο περισσότερο γίνεται φιλικό προς το περιβάλλον. Δηλαδή χρησιμοποιούμε βαμβάκι οργανικό, κάνουμε κάποιες εισαγωγές ρούχων, γιατί στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο να βρεις αυτά τα ρούχα εδώ, τα οποία έχουν πολύ συγκεκριμένα στάνταρ. Προσπαθούμε πάρα πολύ να είμαστε eco-friendly, βέβαια τώρα ο χώρος της μόδας δεν μπορεί να είναι τελείως eco-friendly, αλλά το παλεύουμε και μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί μέσα από το e-shop επίσης μιλάμε πάρα πολύ για το body positivity, μιλάμε πάρα πολύ για το love yourself, δηλαδή είμαστε αυτοί που είμαστε και αν εμείς γουστάρουμε δεν έχει κανένας να μας πει τίποτα. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο κομμάτι που κάνουμε και έχω εκπληκτικούς συνεργάτες και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Γενικότερα, να ξέρετε, τίποτα δεν έχω καταφέρει μόνη μου. Δεν υπήρχε περίπτωση. Όχι. Δεν υπήρχε περίπτωση να έχω καταφέρει ούτε το 1/10 από αυτό που έχω καταφέρει, αν δεν είχα τόσο υπέροχους ανθρώπους να με έχουν στηρίξει, να τους λέω τρελές ιδέες και να μου λένε: πάμε να το κάνουμε. Τι πρέπει να κάνεις εσύ, τι πρέπει να κάνω εγώ. Παρά άλλο, πάμε να το κάνουμε. Και γυρνάει το κεφάλι και μια άλλη προσωπικότητα. Μόνη που τα κατάφερα όλα. Τους χαίρομαι όλους. Σαν τον Κούιν, το Voldemort. Λοιπόν, να σας πω ότι οι προσωπικότητες μου είναι πολύ πιο γλυκούλες. Καμία σχέση με το περιγράφει. Ανάγκη άσπρο και παχύ πέθανε. Ήθελα να σε ρωτήσω πώς και εστίασε στα oversize. Λοιπόν, είχα μία φίλη η οποία δεν μπορούσε να βρει ρούχα για να φορέσει που να της άρεσαν. Όχι, ναι. Μακάρι, αυτό είναι το όνειρο κάθε e-shop. Που να της άρεζαν, που να ήταν στο στυλ της, που να ήταν νεανικά. Γιατί μέχρι και πριν λίγα χρόνια τα γυναικεία ρούχα σε μεγάλα μεγέθη στην Ελλάδα δεν είχαν μεγαλύτερες ηλικίες. Σωστά. Έτσι ξεκίνησε. Ναι. Γενικότερα, παιδιά, έτσι έχω ξεκινήσει τα πάντα στη ζωή μου. Δηλαδή, κάποια στιγμή εμένα μου άρεσε πάρα πολύ να γράφω. Λογικό, ναι. Καταλαβαίνετε το background. Μία φίλη μου είχε ξεκινήσει μία εταιρεία και μου είχε πει: εσύ μπορείς να μας βοηθήσεις λίγο στα social media. Έτσι ξεκίνησε και αυτή η δεύτερη εταιρεία μου. Μετά βρήκα και έναν συνεργάτη, το Βαγγέλη. Η δεύτερη εταιρεία σου ποια είναι? Με τη δεύτερη εταιρεία έχουμε ένα digital agency. Okay. Είναι boutique, είναι 360, δηλαδή κάνουμε τα πάντα. Μόνο σκόπο digital agency. Ακριβώς. Το έχω πιάσει. Από websites, από social media, από διαφημίσεις, performance, τα πάντα. Το τρίτο όμως και το πιο αγαπημένο, έτσι, γιατί είναι το τελείως καινούργιο κεφάλαιο και είναι πράγματα που δεν ξέρω και μαθαίνω και υπάρχει μια τρελή άγνοια, δεν ξέρω που πηγαίνω, αλλά εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, ναι. Είναι η Financial Greeks, που έχουμε μια εταιρεία που τώρα κάνουμε και launch στην Ευρώπη. Και καλό launch, να πούμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Τώρα γινόμαστε Financial Europeans. Είμαστε ουσιαστικά financial creators, άνθρωποι που μιλάνε για τα οικονομικά με έναν πιο εκλαϊκευμένο τρόπο, ας το πούμε. Ή και όχι, υπάρχουν και άνθρωποι που μιλάνε με πολύ... Με όρους, απευθύνονται B2B, business to business. Όχι business to business, αλλά απευθύνονται, ρε παιδί μου, σε άλλο κοινό. Okay. Δεν είναι αγνώστικο, όπως είναι το δικό μου κανάλι. Που προσπαθώ πάντα να κάνω τους όρους πολύ πιο απλούς. Για έναν άνθρωπο που θα ξεκινήσει τώρα και δεν ξέρει πού του πάνε τα τέσσερα. Ναι, γιατί και εγώ αυτό το πράγμα έκανα όταν ξεκινούσα να μαθαίνω οικονομικά. Δηλαδή, προσπαθούσα με κάποιον τρόπο
αυτές τις λέξεις που δεν έβγαζαν νόημα, αλλά υπήρχαν σε μία πρόταση, να τις κάνω με κάποιο τρόπο να βγάλουν νόημα και να δουλέψουν για μένα. Mm-hmm. Βγάλανε. Και... Βγάλανε. Εντάξει, ναι. Στο μετράει. Ναι. Άρα στο σχολείο ήσουν των θετικών επιστημών, ε? Ήμουν των θετικών επιστημών. Βέβαια, εντάξει, επειδή δεν υπήρχε κανένας σχολικός προσανατολισμός, δυστυχώς ακόμα δεν υπάρχει. Ούτε τώρα. Να στυλιτεύσουμε λίγο και το. Να το κράξουμε, ναι. Ναι, και να πούμε κιόλας σε αυτό το σημείο ότι εγώ το λέω πάντα ότι στα 18 σου δεν είσαι ποτέ έτοιμος να αποφασίσεις τι θες να κάνεις στη ζωή σου. Ακόμα ποτέ. Και συμβουλευτική, όταν μπορεί να έρθουν 1-2 φορές μες στη χρονιά. Δεν είσαι έτοιμος στα 18 σου, να ξέρεις. Με τίποτα. Εγώ στα 28 δεν ήμουν, αλλά αυτό είναι και στον καθένα. Αλλά είναι και εγώ ακόμα. Εγώ ούτε στα 33 μου δεν είμαι, παιδιά. 33 είσαι. Αλήθεια, δεν είναι κανείς πάνω από 35. Μου το λένε συχνά, ναι. Μου λένε μόνο 33 είσαι. Έλα καλά. Εμένα πόσο με κάνεις, θα σου πω πόσο με λένε. 28-29. Αυτό πρώτη φορά τα πω. Πρώτη φορά, δεν το, ούτε όταν ήμουν 18 δεν με λέγανε, 28-29, 35 με λένε. Πού είναι τα πόσο παιδιά είσαι, σου, πόσο είσαι. 30. Είσαι 30, εντάξει, άρα ήμουν πάρα πολύ κοντά. Ξυστά, άρα για να έχεις ξεκινήσει από τα 19 σου, είσαι πολλά χρόνια μέσα στο χώρο. Είμαι πολλά χρόνια, ναι. Είχα και πάρα πολλές αποτυχίες. Δεν γίνεται να είσαι στο κανόνας. Χώρο χωρίς αποτυχίες. Εντάξει, αυτό όμως σου δίνει εμπειρίες μετά, γιατί εντάξει, από ναι. τα λάθη μαθαίνεις κιόλας. Άρα εσύ τώρα που. Είσαι, συγγνώμη που σε διακόψα. Ναι. Τώρα εσύ που είσαι τόσο πολλά χρόνια μέσα στο χώρο, τι θα έλεγε σε ένα παιδί που θέλει να ξεκινήσει τώρα? Πραγματικά αυτό ήθελα να απαντήσω, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ για την ερώτηση. Ωραία. Κάθε φορά δίνω αυτό το παράδειγμα. Ότι είναι σαν να ξεκινάς να παίζεις ένα σκάκι. Τι παράδειγμα. Ξέρεις να παίζεις σκάκι. Ναι. Το λατρεύω. Έχεις δει την ταινία, τον Gambit? Ναι, εννοείται. Ωραία. Δεν το έχω δει. Αγαπώ. Θέλω να το δω πάρα πολύ. Είναι μίνι σειρά στο Netflix. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Θα το ψάξω, θα το ψάξω. Έχω δει. Το έχω γουστά. Έχω ξενερώσει που δεν είναι αληθινή ιστορία, βέβαια. Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι αυτή η τύπησα και να του έχει. Καλά, στο βάλω αληθινή ιστορία, όλα αληθινές ιστορίες θα μου βγάλει έτσι κι αλλιώς. Όχι, όχι, δεν είναι. Αλλά διαόλια τα έχουν βγάλει όλα αληθινές ιστορίες. Τυχιωμένα σπίτια, σαν σε πάνε που κατεβαίνουν μόνα του. Αυτό εκεί κολλήσανε. Δεν ξέρω τώρα, εδώ paranormal activities έχουμε την κουρού. Το κινούμενο Ouija board. Την κουρού και βλέπει την τυρόπιτα. Την κουρού. Η γυναίκα είναι κουρού. Πολύ καμένο χιούμορ, μπράβο μας. Ουσιαστικά είναι σαν να ξεκινάς να παίζεις ένα σκάκι. Ωραία. Ξέρεις νομοτελειακά ότι κάποια στιγμή θα πατήσεις και σε ένα μαύρο κουτάκι. Δεν μπορείς να πιστεύεις ότι θα ξεκινήσεις και μέχρι να φτάσεις στην άλλη μεριά θα πάτας μόνο σε λευκά κουτάκια. Mm-hmm. Έτσι νομίζω ότι είναι και η επιχειρηματικότητα ή και η ζωή. Δηλαδή κάθε φορά είσαι σε ένα λευκό κουτάκι, γουστάρεις, ου, τέλειο, όλα πάνω, υπέροχα. Στην επόμενη κίνηση, μαύρο κουτάκι. Ρουά. Ναι, ματ. Καμιά φορά και ματ. Οπότε θέλω να σου πω ότι όταν είσαι στα μαύρα κουτάκια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκέφτεσαι ότι θα ξαναπάρεις πάνω σου, στην αποτυχία, στο bullying. Υπάρχει πάρα πολύ bullying online. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, εντάξει, εγώ είμαι πάρα πολύ σκληρή και αυστηρή σε αυτό το κομμάτι. Δώσ' μια άλλη μου περσόνα μπροστά. Όχι, είμαι πάρα πολύ του στυλ. Καταλαβαίνω ότι θα έχουμε διαφορετικές απόψεις με ανθρώπους και χαίρομαι όταν έχουμε διαφορετικές απόψεις με ανθρώπους, όταν αυτό το πράγμα γίνεται ανθρώπινα, ναι. Και υπάρχει διάλογος. Όταν κάποιος έρχεται και με κράζει. Όπως δεν θα άφηνε έναν άνθρωπο να μπει στο σαλόνι μου, να τα κάνει και εγώ δεν θα τα άφηνε εκεί. Θα τα μάζευα και δεν θα τον ξανάφηνε αυτόν τον άνθρωπο στο σαλόνι μου. Θα τα μάζευες όμως. Φυσικά, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς τα μαζεύω. Κάνω delete και block. Αλήθεια. Ναι, όχι. Αυτό είναι το να μαζεύω, βασικά. Ναι. Ναι. Α, δεν θες όμως να. Αναλόγως τώρα και την κριτική. Δεν σου λέω τώρα. Χαίρομαι πάρα πολύ για την κριτική. Αλλά όταν έρθει κάποιος και μου γράφει, είσαι βλαμμένη. Ευχαριστώ, block. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να σου πω ότι. Δεν υπάρχει κάτι το παραγωγικό. Σίγουρα. Εάν θέλεις να κράξεις ή αν δεν συμφωνείς τόσο πολύ με κάτι που λέω, το οποίο θεωρείς ότι θα το έλεγες καλύτερα, μάντεψε. Έχεις τα δικά σου social media, μπορείς να το κάνεις. Ναι. Θεωρώ γενικότερα ότι πρέπει να προστατευόμαστε. Υπάρχει πραγματικά πάρα πολλοί κόσμοι με τον οποίο διαφωνούμε εκεί έξω. Αλλά διαφωνούμε τόσο όμορφα, ρε παιδιά, που ανταλλάσσουμε απόψεις. Μαθαίνω τόσο πολύ και εγώ από αυτούς τους ανθρώπους. Όπως μαθαίνουν και αυτοί κομμάτια από εμένα, έτσι μαθαίνω και εγώ από αυτούς. Εγώ γι' αυτό θέλω να κάνω social media. Το καταλαβαίνω. Σου έχει τύχει. Είναι αυτό που λέμε in victories you earn, but in defeats you learn, που λένε οι Άγγλοι. Ακριβώς. Στο Queen's Gambit το είδα. Όχι, δεν το έχω δει ποτέ. Αλλά σου έχει τύχει ποτέ κάποιο που ξεκίνησε ως hater φάση όμως είσαι βλαμμένη. Να καταλήξατε να τα πείτε δημοκρατικά πολιτισμένα. Όχι, δεν είναι ευγένεια. Ξέρεις τι με ενοχλεί εμένα πολύ σε αυτό? Δεν καταλαβαίνουμε ότι στην άλλη μεριά αυτής της οθόνης υπάρχει ένας άνθρωπος που τα διαβάζει. Πολλές φορές δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό. Την πλειοψηφία. Εμένα έχει τύχει ένας που έγραφε, που έπαιζε Minecraft, παίζει ο μισός πλανήτης, να μου γράψει σε βίντεο πόσο κλεμμένο content θες. Του είχα απαντήσει όμως. Πόσο κλεμμένο content θες, ναι, και του είχα απαντήσει, sorry, έπαιζα Minecraft, τι έχασα.
Αλλά απαντάω ειρωνικά. Είμαι η φάση πώ θα ξυπνήσω. Όχι, όχι. Συνήθως δεν απαντάω, αλλά θα απαντήσω ειρωνικά. Ναι. Μπορεί. Αναλόγως και ποιον έχω. Αν ο άλλος απλά μου γράψει πολιτισμένη την άποψή του, δεν θα τον ειρωνευτώ. Ακριβώς. Αλλά μπορώ να πολεμήσω τη φωτιά με φωτιά. Είμαι παθητική, δεν με νοιάζει. Εντάξει, μη τσάρα Young Horny 13. Να σου πω όμως. Εγώ έτσι ξεκίνησα το TikTok. Δηλαδή, έκανα. Ήμασταν στο σπίτι της κολλητής μου. Ναι. Έκανα ένα βιντεάκι με την Κατσαφάδου που έλεγε είναι πολλά τα 5 ευρώ για αυτό το αποτέλεσμα. Ναι. Και κάποια στιγμή μιλούσα ρε παιδί μου για τις επενδύσεις, γιατί εγώ επενδύω πολλά χρόνια τώρα. Επίσης, πολλές αποτυχίες εκεί. Ναι. Ας μην το ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο. Δεν νομίζω ότι θα μας τάσει ο χρόνος. Και κάποια στιγμή μιλάω για τον πληθωρισμό. Ναι. Και μου γράφει μια θεότητα που πραγματικά την αγαπώ ακόμα αυτή τη Βιβί. Η Βιβί ήταν ο λόγος που ξεκίνησα το TikTok ουσιαστικά. Ναι. Μου γράφει και μου λέει τι είναι ο πληθωρισμός. Και λέω. Να το δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Αόθ. Μετά το break. Εντάξει. Έγινε. Πάμε να ακούσουμε σπαρταριστό κραγιόν από μέλισσες και γυρνάμε να μάθουμε και άλλα επιχειρηματικά κόλπα. Έλα. Νομίζω λεγόταν σπαρταριστό κραγιόν. Μα το Θεό, δεν θυμάμαι πώς σταματήσαμε. Είχαμε σταματήσει εκεί που μας έλεγε για την άλλη σου περσόνα, η οποία καμιά φορά το βράδυ ανοίγει τις βρύσες. Έχετε ξυπνήσει και κολυμπάτε. Ναι, ρε, εσύ, σωστά. Είχατε πάει να πνιγείτε. Τρεις φορές μου είχες πει αυτό, το προηγούμενο. Τέσσερις. Ήταν έκανα το μέτρημα. Τώρα είχαμε και μεγάλο break. Δεν φταίω εγώ. Νομίζω ότι άφησε κάποια κουβέντα στη μέση, αλλά. Αλλά σε σταμάτησα εγώ. Θα σε ρωτήσω εγώ κάτι άλλο από τα social media. Αληθεύει ότι μπορείς ανά εξάμηνο να ζεις μία εβδομάδα δωρεάν με όλα τα έξοδα πληρωμένα χωρίς να έχεις κερδίσει τον Τζόκερ? Υπάρχουν πάρα πολλές έξυπνες ιδέες που μπορείς να κάνεις για να εξοικονομήσεις χρήματα. Αλλά πραγματικά εγώ προσπάθησα να μιλήσω με έναν πιο fun και ενδιαφέρον τρόπο, πιο clickbait ας το πούμε, για το e-αφορολόγητο. Όπου πρέπει το 30% του πραγματικού σου εισοδήματος να το περνάς μέσα από e-banking και κάρτες. Αλλιώς μάντεψε, φορολογείς εξτρά. Λες και δεν πληρώναμε αρκετούς φόρους στην Ελλάδα. Έχουμε και αυτό. Οπότε, ναι, για τέτοια πραγματάκια προσπαθώ να μιλάω και αυτά που μου φαίνονται μπαίνουν ενδιαφέροντα. Που δεν είναι ρεαλιστικά τόσο ενδιαφέροντα, προσπαθώ να τα κάνω έτσι λίγο φαν. Εσύ στην καθημερινότητά σου, κατά πόσο εφαρμόζεις όλα αυτά που λες? Δεν μιλάω για τίποτε αν δεν το έχω κάνει πρώτα εγώ. Όπως επίσης δεν μιλάω για καμία επένδυση. Τώρα το βάζω μέσα εισαγωγικά γιατί εγώ δεν είμαι επενδυτική σύμβουλος. Δηλαδή απλά μιλάω για αυτά που κάνω. Δεν είναι επενδυτικές συμβουλές, είναι πώς να σας πω. Τελείως για entertainment, δηλαδή απλά λέω αυτά που κάνω, πού έχασα χρήματα, πού πήγε καλά, πώς πηγαίνουν κάποιες επενδύσεις μου. Έχω και ανοιχτά τα πορτφόλιό μου, τα χαρτοφυλάκια μου, δηλαδή δείχνω τι ακριβώς έχω επενδύσει σε κάθε πλατφόρμα. Γενικότερα, αν μιλάμε για χρήματα, πρέπει να είμαστε διαφανείς, πρέπει να είμαστε transparent, πρέπει να είμαστε καθαρολόγοι, δηλαδή πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και αυτό προσπαθώ να ακούς καθαρολόγια. Και θα δω, σκέφτομαι καθαρολόγια. Από καθαρολογίες εδώ άλλο τίποτα. Όμως οι επενδύσεις γενικά δεν έχουν μεγάλο ρίσκο. Ναι, δεν υπάρχει επένδυση χωρίς ρίσκο. Ρεαλιστικά δεν υπάρχει επένδυση χωρίς ρίσκο. Όποιος λέει το αντίθετο, λέει ψέματα, προσπαθεί με απάτη να πάρει κάποια χρήματα από κάποιους. Εννοείται ότι όλες οι επενδύσεις έχουν ρίσκο, αλλά όπως σας είχα πει πριν για αυτή τη Βιβί που μου άλλαξε τη ζωή με το TikTok, υπάρχει κάτι που λέγεται πληθωρισμός. Και το να αφήσουμε τα χρήματά μας να κάθονται δεν είναι λύση. Αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός είναι 10%. Χάνουμε το 10% της αγοραστικής μας αξίας κάθε μήνα. Είναι τρελό το νούμερο. Ποια είναι τα κριτήρια για να επενδύσεις κάπου? Να έχεις διαβάσει πάρα πολύ, να έχεις δει όλα τα ρίσκα, να έχεις καταλάβει τι είναι αυτό στο οποίο επενδύεις και να μην έχεις φόμο. Να μην πεις «Α, ναι, τώρα όλοι βάζουν στο Ethereum, ας πάω να βάλω κι εγώ». Όχι. Εγώ το έχω γενικότερα, ναι, επειδή υπάρχει πάρα πολύ αυτό το trend στις επενδύσεις, είναι το πρώτο πράγμα, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο καθόλου όταν ξέρεις ότι όλοι έχουν βάλει λεφτά, ότι λένε «Ω, έβαλα 1.000 ευρώ και τα έχω κάνει 3.000». Όχι. Και πότε είναι η καλή στιγμή να σηκώσεις τα λεφτά από μια επένδυση? Ποτέ. Ποτέ. Γενικότερα, αν πρέπει να μιλήσω εγώ για μένα προσωπικά, το να βάλεις χρήματα σήμερα και να θες να τα σηκώσεις ένα μήνα από τώρα είναι τζόγος. Δεν είναι επένδυση. Οι επενδύσεις πρέπει να είναι μακροχρόνιες, βαρετές, σταθερές. Πρέπει να είναι βαρετές. Δεν πρέπει να σου δημιουργούν κανένα συναίσθημα. Άρα τα βάζεις αυτά τα χρήματα εκεί και τα ξεχνάς. Ναι, και ουσιαστικά
κάνεις δύο πράγματα. Από ένα σημείο και μετά, όταν έχεις φτάσει στα νούμερα που θέλεις να φτάσεις, αρχίζεις και τραβάς σιγά σιγά με τον κανόνα του 4%. Έχω πολλά βίντεο για αυτά στο YouTube. Είναι ολόκληρη διαδικασία και θεωρία πώς μπορείς να διαχειριστείς τα χρήματά σου και να ζεις από τα λεφτά σου. Δηλαδή, να βάζεις τα χρήματά σου, να σου δημιουργούν χρήματα και εσύ να ζεις από αυτό. Συμβαίνει. Γίνεται. Δηλαδή, δεν είναι κάτι τρελό. Απλά χρειάζεται χρόνο, υπομονή και επιμονή. Θα έλεγες τώρα, ας πούμε, στην εκπομπή στον κόσμο που θα ήταν καλά να επενδύσει αυτή την περίοδο? Σίγουρα όχι, γιατί δεν είμαι επενδυτική σύμβουλος και δεν μπορώ να δώσω καμία τέτοια επενδυτική συμβουλή. Κανένας δεν πρέπει να με ακούει, γιατί είναι αυτό που λέω πάντα. Του χου μου δου. Τα χιλιόμετρά μας διαφέρουν. Δηλαδή, μπορεί εγώ όταν ξεκινούσα να έβαζα 5 ευρώ στις επενδύσεις και όντως αυτό γινότανε, γιατί δεν μπορούσα να σώσω παραπάνω χρήματα το μήνα. Τώρα βάζω ένα διαφορετικό ποσό. Είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσό, ωραία. Περίπου. Εξαρτάται, είναι περίπου στα 700 με 800 ευρώ το μήνα που επενδύω. Αλλά ξαναλέω, είμαι πολύ τυχερή, γιατί κάποτε έπαιρνα μισθό 480 ευρώ, παιδιά. Είναι πολύ άσχημη η κατάσταση είναι στην βάλι. Ελλάδα, είναι πολύ ζόρικη και είμαι πάρα πολύ τυχερή που είχα τόσο υπέροχους ανθρώπους να με στηρίξουν. Καλά, δεν είναι μόνο θέμα τύχης, είναι και θέμα effort που έχεις βάλει, ναι. Δουλειά, ξενύχτια, τρέξιμο. Εννοείται. Δεν θυμάμαι πότε το έχω κάνει. Αξίζει το επιτόκιο ουσιαστικά. Ναι. Δεν θυμάμαι πότε έχω κάνει τελευταία φορά Σαββατοκύριακο. Είναι η αλήθεια. Δουλεύω πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, θέλει και λίγη τύχη και θέλει και καλούς ανθρώπους γύρω σου. Οπότε ναι, τα χιλιόμετρα μας διαφέρουν. Δεν μπορώ να πω σε κάποιον βάλε 400 ευρώ εκεί, γιατί μπορεί αυτά τα 400 ευρώ να είναι αυτά που θα περάσει το μήνα του. Ναι, οπότε ο κάθε ένας και η κάθε μία από εμάς πρέπει να ξεκινάει με από εκεί που βρίσκεται. Ακριβώς. 5 ευρώ, 10 ευρώ. Παιδιά, μου λένε και θα μας σώσουν τα 5 ευρώ. Δεν πρέπει ποτέ να υποτιμούμε την τεράστια σημασία των μικρών πράξεων. Αυτά τα 5 ευρώ και ξανά 5 ευρώ επενδυμένα για χρόνια μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας. Το έχω κάνει. Ναι. Αλλά είναι βασικό αυτό που είπες, ότι θέλει διάβασμα. Πολύ διάβασμα. Θέλει έρευνα. Ναι. Και με δεν είναι ότι θα ανοίξει ένα TikTok και θα πεις «Α, η Ιωάννα είπε αυτό, άρα πάω να τρέξω να κάνω αυτό». Σωστά. Θέλει όντως να ξέρεις που πατάς και που βαδίζεις, γιατί καλός ή κακός. Παιδιά, είναι τα χρήματά μας. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και σωστοί με τα χρήματά μας. Είτε είμαστε 18, είτε είμαστε 48. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Δεν μας τα χαρίζει κανείς, τα βγάζουμε δύσκολα. Οπότε πρέπει να είμαστε σωστοί και σωστές με αυτό. Πώς ουσιαστικά αποφάσισες όμως να το κάνεις όλο αυτό? Έκανα δημιουργία περιεχομένου πάρα πολλά χρόνια. Μιλάω για γυναική επιχειρηματικότητα από τα 22 μου. Δηλαδή πάνε 11 χρόνια τώρα. Απλώς η γυναική επιχειρηματικότητα είχε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό και πολύ συγκεκριμένα πράγματα να πεις. Όταν λοιπόν αποφάσισα να το ανοίξω, θεώρησα ότι τα οικονομικά ήταν το επόμενο σκαλί. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το αγάπησε τόσο πολύ ο κόσμος. Γιατί επίσης είναι αυτό που λέω και αυτό σίγουρα θα το ξέρετε κι εσείς. Ο κόσμος μια χαρά μπορεί να ζήσει χωρίς εμάς. Αν αύριο δεν υπάρχουμε ή αν σταματήσουμε να κάνουμε content, ο κόσμος θα συνεχίσει να υπάρχει. Εμείς δεν μπορούμε να υπάρξουμε χωρίς τον κόσμο. Και αυτό δεν πρέπει να το. Ακριβώς. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ο κόσμος που μας στηρίζει μας κάνει αυτό που είμαστε. Εδώ τις προάλλες που έγινε το πρόβλημα με το TikTok που αρχίσαμε όλοι να χάνουμε followers. Με το Instagram. Είχαμε στηθεί όλοι έξω από τον ΑΕΒ. Έτοιμη σφουγγαρίστρα. Κανένα καλίτσα έμεινε. Εσύ, σαν Ιωάννα, πού φαντάζεσαι τον εαυτό σου, ας πούμε, σε 10 χρόνια από τώρα? Ωραία. Σε 10 χρόνια από τώρα σίγουρα θέλω να έχω οικογένεια. Δηλαδή θα ήθελα να έχω ένα παιδί. Έχω βάλει ήδη 5 ευρώ στην άκρη. Ποντάρω σε αυτό. Είναι τα ρέστα μου. All in. Θα ήθελα να συνεχίσω να κάνω YouTube και TikTok. Θεωρώ ότι είναι από τις πιο δημιουργικές ενασχολήσεις μου. Δεν θα ήθελα να το σταματήσω. Γενικότερα δεν θέλω να το σταματήσω ποτέ. Σαφώς θα έχει αλλάξει το content μετά από 10 χρόνια. Αλλά θα ήθελα να συνεχίσω να το κάνω. Και σε 10 χρόνια θα είμαι 43. Θα ήθελα να είμαι κοντά στην αυτοσυνταξιοδότηση. Θα ήθελα δηλαδή σιγά σιγά να αρχίσω να μην δουλεύω. Εάν δεν θέλω. Ναι, ναι. Σκέφτεσαι, ας πούμε, βίντεο πιο βιωματικά που να βάζει και το παιδί σου στο παιδί. Π.χ. Τρώω τα δίδακτρα του μικρού σε μπότοξ. Κάτι τέτοιο. Ναι, αυτό δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ποτέ τίτλο στο δικό μου YouTube. Τέλειο. Ναι, στο δικό σου. Θα το έκανα εγώ, εγώ ναι. Σίγουρα. Επίσης, ναι. Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσω και το παιδί. Θα έχει και αυτό προσωπικότητα. Ας έρθει με το καλό, αλλά ναι. Νομίζω ότι θα έχει και αυτό προσωπικότητα. Δεν ξέρω αν θα θέλει να μπει στα βίντεό μου. Ο σύντροφος ασχολείται και εκείνος με τα οικονομικά. Όχι. Ο Χαράλαμπος είναι μηχανικός περιβάλλοντος. Αλλά συμπληρώνεις το πότε. Εσύ είσαι το που τον κρατάς
πίσω, το πιο συντηρητικό μυαλό από άποψη οικονομικά, τη διαχείριση. Τώρα, αν κάποια στιγμή πρέπει να τον γνωρίσετε το Χαράλμπο κάποια στιγμή. Φέτο, είναι... να πράγμα το αρκούδι εδώ. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να έρθει εδώ. Θα είχε πάθει εγκεφαλικό. Ο Χαράλμπος είναι εσωστρεφής, κλειστός. Είσαι ο εγκέφαλος οικονομικά στο σπίτι. Ναι. Οικονομικά. Εκεί το πηγαίνουμε. Ναι, όχι, αυτό είναι σίγουρο. Και το ξέρει και ο Χαράλμπος. Δηλαδή, είναι. It's my thing. Είναι αυτό στο οποίο είμαι καλή. Δεν έχω κανένα άλλο ταλέντο. Ξέρω να διαχειρίζομαι τα χρήματά μου. Πραγματικά, αν υπάρχει ένα ταλέντο που μπορώ να πω. Δεν το λες μικρό. Σωστό, ζωές. Ναι. Ο πατέρας μου είναι έτσι, ας πούμε. Είναι οικονομικός διευθυντής, είναι ο πατέρας μου. Οικονομολόγος. Ναι. Ο πατέρας μου πάντα σε όλη τη ζωή τι έκανε. Δεν το λέω γενικά αυτό. Ο συγκεκριμένος έκλαιγε πριν το δίνουν. Ήταν πολύ μίζερος. Δηλαδή, βλέπουμε τα βίντεο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και έλεγε σε 10 χρόνια θα τα κλαίνω αυτά. Ήταν ο μόνος Έλληνας που δεν πανηγύριζε τότε που την είχε δει πνάτη πρώτη σε όλη την Ευρώπη. Και όμως πληρώνεται γι' αυτό, για τη μιζέρια του. Και η μιζέρια του μου πλήρωσε και το μεταπτυχιακό στο Λονδίνο. Η μιζέρια του έχει πληρώσει πολύ κόσμο. Δηλαδή... Ελπίζω να μην υπονοείς ότι είμαι μίζερη. Όχι, 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 τον πατέρα μου λέω μίζερο. Κανόνιζε. Όχι, όχι, να φύγει να περάσει ο πατέρας μου. Η κουρτίνα νούμερο 2, παρακαλώ. Και να περιμένει όντως ο πατέρας μου. Fun fact. Φέρε μου τα ρούχα σου. Δεν τα αξίζεις. Αρκετά. Λοιπόν, μελλοντικά σχέδια τα έχουμε πει. Θα το στείλω αυτό το... κλειπ στον πατέρα σου, να ξέρεις. Να το στείλεις. Θα στείλω ένα email επίσημο. Με το που το δει, με το που δει τη μούρη μου θα τα αλλάξει. Να ξέρεις. Έχει κάνει τα πλάνα. Και αυτός έχει κάνει και αυτός τα πλάνα του. Τα κουμάντα του. Εσύ από τις πλατφόρμες που ασχολείσαι, ποια είναι η αγαπημένη σου μέχρι στιγμής? Πρέπει να πω το TikTok. Το TikTok, ε. Πρέπει να πω είναι το TikTok. Είναι και ο αλγόριθμος έτσι φτιαγμένος, όπου σε προωθεί, θα ανεβάζει πολύ, ξελικαίνει. Είναι. Δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό. Είναι γιατί. Ίσως είμαι προκατηλημένη, αλλά οι άνθρωποι που έχω γνωρίσει μέσα στο TikTok, ρε παιδιά, είναι όλοι μαργαριτάρια, είναι υπέροχοι άνθρωποι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Περνάω καλά. Είμαι στο TikTok και περνάω καλά. Από το TikTok ξεκίνησες. Γενικά το TikTok είναι γεμάτο μαργαριτάρια. Ναι. Μάλλον γι' αυτό. Ξεκίνησα από το Instagram, στη γυναική επιχειρηματικότητα, αλλά τα οικονομικά, όσο οικονομικά τα ξεκίνησα στο TikTok. Μάλλον γι' αυτό σου αρέσει. Γιατί εγώ, ας πούμε, που ασχολούμαι με το YouTube, το TikTok μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ τοξική πλατφόρμα. Είναι πάρα πολύ τοξική πλατφόρμα. Τουλάχιστον και για μένα, που ξεκίνησα από το YouTube, γιατί από μικρός έβλεπα YouTube και ήθελα να κάνω. Αλλά είναι και από πού ξεκινάς, νομίζω. Και με στην πορεία κάνεις και αντισώματα, νομίζω. Να σας πω κάτι όμως. Τώρα, επειδή έχω και στατιστικά. Σαφώς έχω στατιστικά. Είπαμε, είσαι τα στατιστικά. Από όλα τα comments που έχω λάβει στο TikTok, έχω λάβει 17 hate comments. Το χειρότερο? Δεν το θυμάμαι. Καλό είναι. Κάτι με έβριζε κάποιος, ότι δεν ξέρεις τι λες και τέτοια. Αυτό, ας πούμε, δεν το διέγραψα, γιατί εντάξει, okay, είναι η γνώμη του. Δεν το πάει προσωπικό. Παιδιά, το TikTok μου έχει πάρα πολλά comments. Το 17 δεν είναι ούτε στο 0,001%. Είπα, δηλαδή, έχω 17. Είχα 17 αρνητικά comments. Το μετράσω όμως. Και τα σβήσα. Όχι, όχι, όχι. Τα έχω αφήσει. Νομίζω ένα ή δύο έχω σβήσει. Okay. Αλλά ναι, έχω, είναι τρελό. Είναι όντως πολύ είναι... μικρό ποσοστό. Είναι, είναι ανύπαρκτο. Είναι ανύπαρκτο. Και τη βρίζουν τώρα όλοι στα σχολεία εδώ πέρα στο YouTube. Όχι, εντάξει, τι έκανε. 18. 19. 20. Τώρα θα δεις τι είπες. Φλεξάρεις 17 μόνο. Τώρα θα δεις. Τώρα θα δεις τι θα τα πούμε. Μάλιστα. Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ. Και εσένα και τις συμβουλές σου. Να γράψετε και τα social media της Ιωάννας από κάτω, να πάει ο κόσμος να τη βρει. Να αυξηθούν λίγο τα hate comments. Να τη συμβουλευτεί. Ναι. Μπράβο, Ιωάννα Φω. Ιωάννα Φω. Έτσι είναι. Και στο TikTok πόσο λένε? Είμαι παντού Ιωάννα Φω. Και στο YouTube και στο TikTok και στο Twitter. Κοίτα τι είναι. Ποτέ δεν έμαθα να το χειρίζομαι. Ποτέ δεν έμαθα τι είναι Twitter. Πες να έχω 60 χρόνια Twitter, δεν έμαθα ποτέ να το χειρίζομαι. Αλήθεια. Ναι. Μου λέγανε πάντα να κάνω, δεν έκανα ποτέ. Να πω πάντως ότι αν αποφασίσεις κάποια στιγμή να κάνεις Twitter και εκεί viral θα γίνεις. Έχεις το κουκαλάκι της νυχτερίδας, παιδάκι μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάψε. Σατανακόλακα. Λοιπόν, εμείς θα χαιρετήσουμε εδώ την Ιωάννα και μεταξύ μας θα το πούμε τέατε αύριο. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 2 το μεσημέρι. Καλή όρεξη, καλή ζωή να έχετε. Φιλούθια.